Μία ακόμα μέρα, ένα ακόμα βίντεο, ένα ακόμα νέο τηλέφωνο που έχω στα χέρια μου και μάλιστα μία ακόμα νέα οικονομική συσκευή από τη Realme. Το C51, όπως δηλώνει και η ονομασία του, ανήκει στη σειρά C της εταιρείας, στην οποία πολλά διαφορετικά μοντέλα έχουν γίνει διαθέσιμα τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός δίπλα από το γράμμα δεν δηλώνει πάντα ξεκάθαρα ποιο είναι καλύτερο από αυτά. Το C51 όμως παρόλα αυτά είναι το νεότερο μοντέλο στη σειρά από την εταιρεία που έρχεται επίσημα στη χώρα μας σε μία αρκετά χαμηλή τιμή πώλησης για τα χαρακτηριστικά του αλλά και γενικότερα. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, ρεαλιστικά η Realme εστιάζει στη μεσαία και χαμηλότερη κατηγορία τιμής, αφού αποδείχθηκε ότι δυσκολεύθηκε περισσότερο να πουλήσει ακριβά και καλύτερα τηλέφωνα. Κάτι που σημαίνει ότι προς το παρόν παραμένει αγνωστό αν θα δούμε και το κορυφαίο GT5 της εταιρείας, τουλάχιστον σύντομα διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρ' όλα αυτά, για να επιστρέψω στο C51 που έχω στα χέρια μου, είναι προφανώς σφραγισμένο στη συσκευασία του. Κάτι που σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο βίντεο θα ανοίξω τη συσκευασία αυτή και θα το δούμε μαζί από κοντά. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα ακόμα τυπικά unboxing βίντεο για το C51, το οποίο είναι μια σίγουρα ενδιαφέρουσα συσκευή για όσους αναζητούν ένα αρκετά οικονομικό τηλέφωνο. Θα το πω για ακόμα μια φορά για όσο το δυνατόν πιο απλή καθημερινή χρήση. Έχω απαντήσει πολλές φορές σε σχόλια κατά από πολλά και διαφορετικά βίντεο ότι ρεαλιστικά οι συσκευές με κόστος 100, 150 και 200 ευρώ δεν έχουν κάποια ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους, την οποία να μπορεί να καταλάβει κανείς σε καθημερινή χρήση. Κάτι που ναι, μέχρι ασημείο καταλαβαίνω και εγώ ότι κάνει το να βλέπει κάποιο τηλέφωνο αυτού του είδους, ίσως όχι απαραίτητα λιγότερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον στο τεχνικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, θα ανοίξω προφανώς στη συνέχεια του βίντεο το C51, όπως είπα ήδη, για να το δούμε μαζί από κοντά και προφανώς τις επόμενες μέρες θα το χρησιμοποιήσω αρκετά, ώστε να έχω και μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για το πώς είναι σε αυτή την καθημερινή χρήση. Επειδή όμως η Realme συνεχίζει να είναι από τις εταιρείες που στο πίσω μέρος της συσκευασίας αναφέρει τα χαρακτηριστικά που τουλάχιστον η ίδια θεωρεί ότι κάνουν τα τηλέφωνά της να ξεχωρίζουν, τουλάχιστον το καθένα για την κατηγορία στην οποία ανήκει, και στο C51 λοιπόν, στο πίσω μέρος της συσκευασίας, έχουμε 4 χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί η εταιρεία άξια αναφοράς. Φορτίζει με 33 W το C51 και έχει μια μπαταρία με χωρητικότητα 5.000 mAh στο εσωτερικό του. Έχει μια βασική κάμερα με ονομαστική ανάλυση στα 50 MP και μια δεύτερη κάμερα που θα δούμε προφανώς περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχει μια οθόνη στις 6,74 ίντσες, είναι ένα LCD panel αλλά έχει ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz. Και αυτό που θεωρεί επίσης αξιο αναφοράς η εταιρεία για το C51 είναι ότι έχει πάχος 7,99 συγκεκριμένα χιλιοστά, κάτι που είναι γεγονός ότι για ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο το κάνει πιο λεπτό από το συνηθισμένο για όποιον έχει αυτό σημασία. Και τέλος, τουλάχιστον η έκδοση που έχω εγώ στα χέρια μου είναι αυτή με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 4 GB μνήμης RAM. Ναι, προφανώς για τα δεδομένα του 2023 τα 4 GB μνήμης RAM είναι λίγα, τουλάχιστον ανάλογα με τη χρήση που θέλει να κάνει ο καθένας. Θυμίζω όμως και πάλι ότι στα χρήματα που κοστίζει το C51 απευθύνεται, θα το πω για ακόμα μία φορά και πιθανόν και άλλες στη συνέχεια του βίντεο, σε όσους θέλουν μια συσκευή για αρκετά απλή καθημερινή χρήση. Και έκανε όπως πάντα την εμφάνισή του πλέον και το μαχαίρι στο πλάνο, επικίνδυνα κοντά στο MacBook Pro, ελπίζω να μην πλησιάζει περισσότερο. Θα το χρησιμοποιήσω προφανώς για να κόψω την ταινία ασφαλείας γύρω από τη συσκευασία, να βρω ένα σημείο στο οποίο να μην κινδυνεύω κι εγώ ιδιαίτερα. Τα κατάφερα, να απομακρύνω το μαχαίρι από το πλάνο και ναι, εδώ είναι όπως πάντα το σημείο του βίντεο που δυστυχώς ακούγεται η ζελατίνα που φεύγει από τη συσκευασία. Τώρα, η Realme έχει μια περίεργη συνήθεια στα οικονομικότερα τηλέφωνά της, μια διαφορετική συσκευασία, η οποία ανοίγει σερτά ρωτά. Έχει παραδόξως μικρή διαφορά στο κόστος μια συσκευασία αυτού του είδους. Δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, την αφήνουμε στην άκρη. Βγάζουμε το δεύτερο μικρό κουτάκι, στο οποίο παρότι είναι ένα πραγματικά οικονομικό τηλέφωνο το C51, έχει κανονικά μια θήκη σιλικόνης και θα συνεχίσω να εκτιμώ πραγματικά το πώς η Realme φροντίζει οι θήκες αυτές να έχουν μια λίγο πιο σκούρα εμφάνιση, δεν είναι πλήρως διαφανή σιλικόνη τη θήκη αυτή, κάτι που μπορεί να φαίνεται ασήμαντο αρχικά, όταν όμως μια θήκη αυτού του είδους τη χρησιμοποιεί κανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, κυτρινίζει, κάτι που εδώ φαίνεται πολύ λιγότερο στη συγκεκριμένη. Την αφήνω και αυτή στην άκρη, τις οδηγίες σίγουρα θα τις αφήσω στην άκρη. Αυτό είναι το ίδιο το C51 που θα δούμε προφανώς σε λίγο και απλά να επιβεβαιώσουμε ότι και η Realme δεν προσπαθεί με κάποιον αφηρημένο τρόπο να σώσει τον πλανήτη και στα ακόμα μάλλον και στα οικονομικά της τηλέφωνα φροντίσει ώστε η συσκευασία να έχει και κανονικά το φορτιστή των 33 W και το USB καλώδιο με το οποίο φορτίζει το τηλέφωνο. Να επιβεβαιώσω το καλό
καλώδιο, ότι είναι, ελπίζω τουλάχιστον, USB Type-C και ναι, επιτέλους, ακόμα και στα τηλέφωνα της σειράς σε η Realme ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το USB Type-C, αφού είναι γεγονός ότι πολλά παλαιότερα τηλέφωνα της εταιρείας χρησιμοποιούσαν το ενοχλητικά παλιό πλέον micro USB πρότυπο. Τώρα, μικρή λεπτομέρεια, απλά για να την ξεκαθαρίσω, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, πιθανόν κάποια σε 51 που προορίζονται για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνουν και ακουστικά, κάτι που δεν ισχύει για την εκδόση που έρχεται επίσημα στη χώρα μας. Και αφού προσπέρασα, ελπίζω, ειδικά για τα δικά μου δεδομένα, αρκετά γρήγορα τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της, πάμε να δούμε το ίδιο το S51, το οποίο το έχω στα χέρια μου, ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα, αλλά πλέον φαίνεται έτσι καλώς στην κάμερα, σε ένα αρκετά ενδιαφέρον πράσινο χρώμα, και εδώ συνεχίζω να εκτιμώ το πώς η Realme, ειδικά στα οικονομικότερα τηλέφωνά της, φροντίζει χρωματικά και σχεδιαστικά να διαφέρουν από το συνηθισμένο, αφού όταν κάποιος θέλει να έχει ένα σχετικά οικονομικό τηλέφωνο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν θέλει το τηλέφωνο του αυτό να ξεχωρίζει με την εμφάνισή του. Το πράσινο αυτό χρώμα, μάλιστα, έχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Είναι γυαλιστερό το πλαστικό στο πάνω 1/3 της συνολικής επιφάνειας και γύρω από το πλαίσιο που έχουν τρεις καμερές του, και από εκεί και κάτω είναι ένα ματ και πάλι πλαστικό, το οποίο είναι και πολύ πιο ευχάριστο στην αίσθηση στο χέρι, και φυσικά έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν αποτυπώνει τόσο τις δαχτυλιές. Τώρα και στο S51 η Realme συνεχίζει μια ενδιαφέρουσα πολιτική, μια σχεδιαστική φιλοσοφία, όπως θέλει να το πει κανείς, που έχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα οικονομικότερα τηλέφωνά της. Έχει πολύ έντονες γωνίες, το πλαϊνό του μέρος είναι πλήρως επίπεδο και είπαμε με μια έντονη γωνία σε σύγκριση με την πίσω επιφάνεια αλλά και την οθόνη του. Στην αριστερή πλευρά έχουμε το power button, το οποίο έχει και αίσθητρα αποτυπωμάτων, κάτι που επίσης, καλώς ή κακώς, δεν θεωρείται δεδομένο σε τόσο οικονομικές συσκευές. Πλήκτρα για αυξομοίωση της έντασης, στο πάνω μέρος απολύτως τίποτα, και στην αριστερή πλευρά έχουμε την υποδοχή για τις κάρτες SIM. Τώρα, στο κάτω μέρος του τηλεφώνου έχουμε προφανώς τη USB Type-C θύρα και το ένα και μοναδικό ηχείο του S51, έχουμε όμως και υποδοχή για ενισύρματα ακουστικά, κάτι που είναι πραγματικά καλοδεχούμενο σε τόσο οικονομικές συσκευές, και ελπίζω με κάθε ειλικρίνεια στη συνέχεια του βίντεο να θυμηθώ να δω αν η έκδοση του S51 που έρχεται επίσημα στη χώρα μας έχει και ενσωματωμένο ραδιοφωνό. Και όπως πάντα, όσο ανοίγει για πρώτη φορά το S51, πάμε να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και για την οθόνη του. Αρχικά να πω ότι δεν έρχεται με κάποιο screen protector προεγκατεστημένο, κάτι που η εταιρεία κάνει σε κάποια άλλα τηλέφωνά της, και πιθανόν εδώ να είναι αρκετά δύσκολο ρεαλιστικά κάποιος να βρει ένα screen protector για μια συσκευή αυτού του είδους. Παρ' όλα αυτά, να το αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη. Είπαμε, η διαγώνιος της οθόνης είναι στις 6,74 ίντσες, έχει ρυθμό ανανέωσης στα 90 Hz και είναι ένα LCD panel, και μάλλον αναμενόμενα σε ένα τόσο οικονομικό τηλέφωνο, η ανάλυση της οθόνης αυτής είναι στα 1600x720 pixel, που, όπως έχω πει πραγματικά πολλές φορές, είναι το αντίστοιχο αυτού του 720p για μια οθόνη με αυτή την αναλογία πλευρών. Περνάω λοιπόν πολύ γρήγορα όπως πάντα τον οδηγό εκκίνησης και επανέρχομαι αμέσως μετά. Ολοκλήρωσα λοιπόν όπως πάντα τον οδηγό εκκίνησης, έχω καταχωρήσει και το αποτύπωμά μου στον αισθητήρα στο power button, ο οποίος μάλιστα είναι εντυπωσιακά γρήγορος, και το S51 ξεκλειδώνει και ανάβει και πραγματικά γρήγορα την οθόνη του, κάτι που τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό δεν θεωρούνταν σε καμία περίπτωση δεδομένο σε τόσο οικονομικές συσκευές. Ως τώρα που συνεχίζω να το κλειδώνω και να το ξεκλειδώνω, είναι πραγματικά γρήγορο, δεν έχει δυσκολευτεί να αναγνωρίσει το αποτύπωμά μου. Προφανώς τώρα αυτό εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες και την περίπτωση, σίγουρα όμως είναι απόλυτα ικανοποιητικό σαν μια πρώτη εικόνα. Τώρα, εδώ, πριν ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την οθόνη του S51, να πω κάτι που έχει το δικό του ενδιαφέρον. Το τηλέφωνο έρχεται με μια έκδοση που είναι πολύ πιο κοντά στο stock Android της Google. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το Realme UI, το γραφικό περιβάλλον της εταιρείας, ηθικά ο πίνακας ειδοποιήσεων, και τα εικονίδια που αυτός έχει είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά του stock Android, ή μάλλον είναι ίδια με αυτά του stock Android. Και αν πάμε στις ρυθμίσεις και στις λεπτομέρειες για τη συσκευή, δηλώνει ότι έχει μια T έκδοση, μια TAF έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, το S51 έρχεται με Android 13, το νεότερο μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα της Google. Τώρα, πάμε στις ρυθμίσεις, να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και για την οθόνη, και με δεδομένο ότι έρχεται με μια πιο stock έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ή μάλλον του γραφικού περιβάλλοντος, και οι ρυθμίσεις και οι επιλογές για την οθόνη είναι αντίστοιχα διαφορετικές. Έχουμε προφανώς τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε το φωτισμό της οθόνης, να επιλέξουμε να προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες στον χώρο που βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε τι επιλογές έχουμε για τη χρωματική απόδοση της οθόνης αυτής. Έχουμε ζωντανή και ήπια χρωματική απόδοση. Η μία ακολουθεί το DCI-P3 και η άλλη το αυτού sRGB χρωματικό προφίλ. Άλλαξε, τα κατάφερα, και μέχρι ασημείο είναι ορατή και η διαφορά χρωματικά στην ίδια την οθόνη. Τώρα, στις υπόλοιπες επιλογές έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώνει την ποιότητα των βίντεο σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτές που είναι ήδη εγκατεστημένες είναι το YouTube, το Google Meet, η εφαρμογή διαχείρισης αρχείων της Google και φυσικά το
το Google Photos, μια εφαρμογή που πραγματικά σύγχαινα με σε οποιαδήποτε συσκευή, αν και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Τώρα, για το ρυθμό ανανέωσης έχουμε δύο επιλογές, να αλλάζει ανάμεσα σε 60 και 90 Hz αυτόματα το τηλέφωνο ανάλογα με το τι κάνουμε και αν για οποιονδήποτε λόγο θέλουμε να περιορίσουμε την οθόνη στα 60 Hz, κάτι που σίγουρα δεν πρόκειται να κάνω ούτε σε ένα τόσο οικονομικό τηλέφωνο. Και πριν φύγουμε από την οθόνη, πάμε να δούμε παραδοσιακά το συνηθισμένο HDR βίντεο. Τώρα, βέβαια, προφανώς το S51 δεν υποστηρίζει την προβολή HDR περιεχομένου και γιατί ένα LCD panel σπάνια έρχεται με αυτή την υποστήριξη, αλλά και γιατί το hardware στο εσωτερικό του με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα να το υποστηρίξει. Χρωματικά τώρα η οθόνη φαίνεται να είναι ικανοποιητική, όσο μπορεί να είναι ικανοποιητικό ένα LCD panel σε μια συσκευή αυτής της κατηγορίας, και ναι, φαίνεται ότι έχει μια μικρή δυσκολία το S51 να αποκριθεί τουλάχιστον όσο γρήγορα περιμένω εγώ σε αυτό που θέλω να του ζητήσω. Παρ' όλα αυτά, για τα δεδομένα ενός LCD panel, η οθόνη έχει τουλάχιστον ικανοποιητική χρωματική απόδοση στο σημείο που αυτό έχει νόημα. Τώρα, δεν το έδειξα γιατί για κάποιο λόγο δυσκολεύεται να παίξει και το βίντεο αυτή τη στιγμή το S51. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, έχει μόνο ένα ηχείο στο κάτω μέρος του, το οποίο πιθανότατα τουλάχιστον θα έχει αν μη τι άλλο ικανοποιητική απόδοση πάντα για μια συσκευή αυτού του είδους. Και έχω γυρίσει μάλλον αναμενόμενα τώρα το S51 στο πίσω μέρος να κάνουμε μια συζήτηση για την κάμερα που έχει, γιατί παρότι έχει τρία διαφορετικά πλαίσια, τρεις διαφορετικούς κύκλους, να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, γιατί πρέπει κάποια στιγμή μόνο η μία κάμερα έχει σημασία. Υπάρχει και μία δεύτερη κάμερα που είναι πρακτικά ένας αισθητήρας βάθους και ο τρίτος κύκλος έχει στο εσωτερικό του το LED flash που έχει συσκευή. Τώρα, εδώ με απόλυτη ειλικρίνεια καταλαβαίνω ότι για πολλά χρόνια πολλές εταιρείες και όχι μόνο η Realme, για να είμαστε δίκαιοι, ήθελαν μάλλον να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες κάμερες στα τηλέφωνά τους για εμπορικούς λόγους, για να φαίνονται περισσότερες, αφού καλώς ή κακώς για κάποιους το περισσότερες σημαίνει αυτόματα και καλύτερες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Εδώ όμως η Realme μάλλον το παρακάνει λίγο, γιατί μπορεί η βασική κάμερα να χρησιμοποιεί για ακόμα μία φορά τον J1 αισθητήρα της Samsung με ονομαστική ανάλυση 50 MP και για ένα τηλέφωνο αυτού του είδους σίγουρα πολύτα ικανοποιητική απόδοση. Η δεύτερη κάμερα υπάρχει πραγματικά απλά και μόνο για να υπάρχει, είναι ένας αισθητήρας βάθους, θεωρητικά για φωτογραφίες πορτρέτου, με ανάλυση όμως 0,8 MP, κάτι που πραγματικά έχω πολλά χρόνια να δω σε τηλέφωνο και ναι, είμαι και μεγάλος σε ηλικία, μην το ξεχνάμε αυτό, ενώ ο τρόπος που έχει βάλει το LED flash στο τρίτο κύκλο για να φαίνεται από μακριά ότι η συσκευή έχει τρεις συνολικά κάμερες είναι κάτι που σίγουρα η εταιρεία θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Και για να δούμε λίγο και στην πράξη την εφαρμογή της κάμερας, παραδοσιακά στα περισσότερα βίντεο αυτού του είδους, παρότι το τηλέφωνο έρχεται με μια σχεδόν stock έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ή μάλλον είπαμε του γραφικού περιβάλλοντος στο Android λειτουργικό σύστημα της Google, η εφαρμογή της κάμερας φαίνεται να είναι αυτή της Realme με πολύ μικρές εμφανισιακές διαφορές. Έχω φέρει όπως πάντα το συνηθισμένο ζάρι, για δείγμα, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται η κάμερα. Φαίνεται να βγάζει τουλάχιστον ικανοποιητικά γρήγορα φωτογραφίες στη συσκευή, βέβαια στη συνέχεια φαίνεται να δυσκολεύεται αρκετά να μας δείξει τη φωτογραφία αυτή, κάτι που βέβαια και πάλι μέχρι ένα σημείο είναι αν όχι αναμενόμενο, δικαιολογημένο μέχρι ένα βαθμό σε μια συσκευή αυτού του είδους. Τώρα, οι υπόλοιπες επιλογές που έχει εφαρμογή της κάμερας, έχει ξεχωριστό night mode, κάτι που δυστυχώς και πάλι δεν θεωρείται απαραίτητα δεδομένο σε τόσο οικονομικά τηλέφωνα από όλες τις εταιρείες, και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εγγραφής βίντεο, μάλλον θα απογοητευτούμε από τις διαθέσιμες επιλογές. Πάμε όμως να τις δούμε. Μπορεί να γράψει βίντεο σε 1080p με 30 καρέ το δευτερόλεπτο, σε 720p και 480p με 30 καρέ το δευτερόλεπτο και πάλι. Με δεδομένο το hardware που έχει στο εσωτερικό του τηλέφωνο, αυτό είναι μέχρι ένα σημείο μάλλον αναμενόμενο. Βέβαια, το λέω και πάλι, στα 150 περίπου ευρώ που κοστίζει το S51, δεν είναι απαραίτητα λογικό να περιμένει κάποιος κάτι περισσότερο στην εγγραφή βίντεο, αλλά και γενικά από την απόδοση που έχει μια κάμερα. Τώρα, στο τεχνικό κομμάτι, εδώ η συζήτηση είναι επίσης λίγο διαφορετική μάλλον από το συνηθισμένο. Το S51 έχει έναν επεξεργαστή της Unisoc στο εσωτερικό του και συγκεκριμένα τον TAF612. Τον έχουμε δει το συγκεκριμένο επεξεργαστή ή κάποια παραλλαγή του έστω σε πολλά τηλέφωνα σε αυτή την κατηγορία τιμής τον τελευταίο καιρό και από άλλες εταιρείες. Είναι γεγονός ότι προκειμένου να πετύχει ένα χαμηλότερο κόστος κατασκευής και η Realme, όπως είπαμε και άλλες εταιρείες, επιλέγουν κάποιο επεξεργαστή της Unisoc που είναι για κάποιο λόγο, μάλλον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, οικονομικότερη και στην αγορά τους. Τώρα, η συσκευή έχει 4 GB μνήμης RAM, κάτι που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις προφανώς και θα υπάρχουν περιορισμοί στο πόσο γρήγορα μπορεί να κάνει αυτό που θα τη ζητήσουμε. Μέχρι ένα σημείο είναι μάλλον αναμενόμενο και απόλυτα λογικό αυτό. Δεν φαίνεται λίγη ώρα αφού έχει βγει από τη συσκευασία του να δυσκολεύεται ιδιαίτερα. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις το UI της Realme έχει κάποια εκνευριστικά χαρακτηριστικά, όπως το ότι με το που μπαίνουμε στο μενού με τις εφαρμογές μου εμφανίζει το πληκτρολόγιο για να αναζητήσουμε
ζητήσω αυτό που θέλω. Κάτι που ναι, μπορεί να αφαιρέσει κανείς, σίγουρα όμως θα μπορούσε να μην υπάρξει σαν προεπιλογή. Τώρα, το τηλέφωνο δεν έχει κάποια επιπλέον εφαρμογή της Realme, με εξαίρεση ένα sound recorder το οποίο δεν γνωρίζω απαραίτητα αν λειτουργεί κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για κάποιο λόγο έχει εγκατεστημένο και το TikTok, τουλάχιστον η συσκευή που μου έστειλε η εταιρεία για την δοκιμή της, και ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα θα απεγκαταστήσω. Συνολικά, στο βαθμό που και πάλι το τονίζω, μπορώ να το κρίνω, δεν φαίνεται να δυσκολεύεται με κάποιο ενοχλητικό τρόπο. Το θυμίζω όμως και πάλι ότι ένα τηλέφωνο αυτού του είδους προορίζεται για όσο το δυνατόν πιο απλή καθημερινή χρήση. Το ξέρω ότι δεν θα το πιστεύει κανένας, αλλά και σε ό,τι αφορά την μπαταρία, είπαμε η χωρητικότητά της είναι στις 5.000 mAh και πάλι προφανώς δεν μπορώ να έχω πιο συγκεκριμένη άποψη για το πώς είναι στην πράξη σε ένα τηλέφωνο που έχει μερικά λεπτά μόλις αφού βγήκε από τη συσκευασία του. Τώρα, σε ένα τηλέφωνο με αυτόν τον επεξεργαστή στο εσωτερικό του, με ένα LCD panel στα 90 Hz και γενικότερα ένα τηλέφωνο το οποίο δεν έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις, πιθανότατα η μπαταρία θα έχει τουλάχιστον ικανοποιητική απόδοση. Το κατά πόσο αυτό ισχύει στην πράξη και σε τι βαθμό, προφανώς είναι ένα από αυτά που θα έχω καλύτερη εικόνα αφού το χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες. Σίγουρα όμως αυτό για το οποίο μπορώ να έχω εικόνα και είναι πάντα καλοδεχόμενο είναι ότι και φορτίζει αρκετά ή μάλλον ικανοποιητικά γρήγορα για τα χρήματα αυτά με 33 W και ακόμα περισσότερο το ότι το C51 περιλαμβάνει κανονικά το φορτιστή στη συσκευασία του. Τώρα, αν κάποιος έφτασε μέχρι εδώ κοντά στο τέλος του συγκεκριμένου βίντεο και μέχρι ένα σημείο έχει την εικόνα ότι μάλλον σχολιάζω αρνητικά το C51 επειδή προφανώς έχω συνηθίσει να χρησιμοποιώ αρκετά ακριβότερα και καλύτερα τηλέφωνα, δεν έχει απαραίτητα άδικο, τουλάχιστον όχι πλήρως. Είναι γεγονός ότι τηλέφωνα αυτού του είδους δεν περνάνε συχνά από τα χέρια μου ή τουλάχιστον δεν τα χρησιμοποιώ σε καθημερινή μου συσκευή. Παραμένει όμως γεγονός ότι κάποιες από τις επιλογές που κάνει η Realme τα τελευταία χρόνια θα μπορούσαν να είναι καλύτερες, ενώ φαίνεται να έχει κάνει ή μάλλον έχει διορθώσει κάποιες από αυτές. Έχει USB Type-C στο κάτω μέρος για να φορτίζει το C51, κάτι που έπρεπε να κάνει η εταιρεία και σε αυτή την κατηγορία των συσκευών της. Δεν συμφωνώ απαραίτητα με τον τρόπο που προσπαθεί να δείξει ότι έχει τρεις κάμερες στο τηλέφωνο, ενώ στην ουσία μόνο μία από αυτές μπορεί να βγάλει μόνη της φωτογραφίες. Σίγουρα όμως εκτιμώ και τη διαφορετική εμφάνιση και το σχεδιασμό, αλλά και τον τρόπο που το πίσω πλαστικό μέρος έχει αυτή την διαφορετική, όχι απαραίτητα διχρωμία, τη διαφορετική υφή στα δύο διαφορετικά μέρη του. Είναι σίγουρα ένα πραγματικά πολύ ευχάριστο στην αίσθηση τηλέφωνο που δίνει, μάλλον στο χέρι. Ένα τηλέφωνο που για ακόμα μία φορά θα πω ότι ξεκλειδώνει πραγματικά εντυπωσιακά γρήγορα και με μία LCD οθόνη προφανώς, η οποία σίγουρα και αυτή από την πλευρά της έχει και πολύ καλά επίπεδα φωτισμού και τόση ώρα που το χρησιμοποιώ και μέχρι σημείο φαίνεται και στο πλάνο του βίντεο και οι γωνίες θέασης είναι τουλάχιστον ικανοποιητικές. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε όπως πάντα άλλωστε πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!